τα σύγχρονα δεδομένα στην αντιμετώπιση του καρκίνου του παγκρέατος και η στρωματική όγκη του γαστρεντερικού ήταν κάποια από τα θέματα που συζητήθηκαν στην πρώτη συνάντηση χειρουργών και ογκολόγων παθολόγων που πραγματοποιήθηκε στην Αλεξανδρούπολη με επίκεντρο τα σύγχρονα θέματα του πεπτικού. Στη συνάντηση συμμετείχε ως ομιλητής και ο γνωστός γευσηγνώστης και συγγραφέας κ. Ηλίας Μαμαλάκης, ο οποίος και μίλησε για τη διατροφή στην Αρχαία Ελλάδα. Η πρώτη συνάντηση χειρουργών και ογκολόγων παθολόγων με επίκεντρο τα σύγχρονα θέματα του πεπτικού πραγματοποιήθηκε στην Αλεξανδρούπολη και διοργανώθηκε από την Α' Πανεπιστημιακή Χειρουργική Κλινική και την Ογκολογική Κλινική του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης υπό την αιγίδα του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης, της Χειρουργικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος και της Εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος. Όπως δήλωσε ο Διευθυντής της Ογκολογικής Κλινικής, κ. Κακολύρης, σκοπός της συνάντησης ήταν να κατατεθούν οι πιο σύγχρονες απόψεις πάνω στην ογκολογία του πεπτικού. Προσπαθήσαμε να ακριβώς ένα ακόμα συνέδριο ανάμεσα στα παρόμοια που γίνονται σε διάφορες επιστημονικές εταιρείες, αλλά να έχει σαν στόχο συγκεκριμένο συνέδριο το να καταθέσουμε την πιο σύγχρονη γνώση, τις πιο σύγχρονες απόψεις, οι οποίες διέπουν την άσκηση της ογκολογίας του πεπτικού σήμερα και οι οποίες βεβαίως άπτονται των δύο ειδικοτήτων, της χειρουργικής ογκολογίας και της παθολογικής ογκολογίας. Μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν ήταν τα σύγχρονα δεδομένα στην αντιμετώπιση του καρκίνου του παγκρέατος και η στρωματική όγκη του γαστρεντερικού. Η ογκολογία είναι κάτι το οποίο εξελίσσεται τόσο γρήγορα που κάθε μέρα προκύπτει και κάτι νέο. Θα το δείτε αν παρακολουθήσετε συνέδρια που εξελίσσονται από εβδομάδα σε εβδομάδα, παρότι θα έλεγε κανείς ότι θα επαναλαμβάνονται τα ίδια πράγματα, εντούτοις καινούργια γνώση συνεχώς προστίθεται. Άρα και εδώ θα υποθούν καινούργια πράγματα. Σε ό,τι αφορά βεβαίως έτσι την ογκολογία του πεπτικού, καθώς είναι το συγκεκριμένο συνέδριο καθορισμένο για το τι θα διαπραγματευτεί. Τα συνέδρια αυτά είναι μια ευκαιρία να υποθούν νέα πράγματα στην ιατρική και κατά δεύτερο λόγο να γίνει μια συνάντηση όλων των συναδέλφων. Οπωσδήποτε η Αλεξανδρούπολη εδώ και αρκετά χρόνια διαδραματίζει έναν πρωτεύοντα ρόλο στο χώρο της ιατρικής της Ελλάδος και όχι μόνο. Η Πανεπιστημιακή Χειρουργική Κλινική με καθηγητή τον κύριο Πολυχρονίδη και με τους συνεργάτες του, σε συνεργασία με την Ογκολογική Κλινική με τον καθηγητή του κυρίου Κακολύρη, οργανώνουν αυτήν τη διημερίδα. Όσον αφορά και τη χειρουργική, την πανεπιστημιακή και γενικότερα, γνωρίζεται από πολλά χρόνια. Αυτό που θα ήθελα να σταθώ όμως λιγάκι είναι στην Ογκολογική Κλινική με καθηγητή τον κύριο Κακολύρη, μια κλινική που τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί. Είμαστε περήφανοι για αυτή την κλινική που υπάρχει στο νοσοκομείο μας, γιατί δεν καλύπτει μόνο περιστατικά αυτής της περιοχής, καλύπτει χωρίς υπερβολή από όλη την Ελλάδα. Ιδιαίτερη σημασία ήταν η παρουσία του γευσηγνώστη και συγγραφέα Ηλία Μαμαλάκη, ο οποίος μίλησε για τη διατροφή στην Αρχαία Ελλάδα στην τελετή έναρξης του συνεδρίου. Βρίσκομαι στην Αλεξανδρούπολη στα πλαίσια του συνεδρίου ογκολογίας και χειρουργικής, σαν προσκεκλημένος να κάνω μία εξωσυνεδριακή ομιλία με θέμα την τροφή στην Αρχαία Ελλάδα. Ελπίζω πάρα πολύ να αρέσει και να δώσω μερικές καινούργιες ευχάριστες πληροφορίες στους συνεδρούς και να περάσουν 2 ώρες ευχάριστα. Συνήθως τα συνέδρια αυτά είναι βαριά γιατί οι ανακοινώσεις είναι φρέσκες και πολύ ιατρικές και χρειάζεται που και που μια ανάπαυλα.